κλίμαξ. Χτες φυσάγανε. Χτες φυσάγανε και έγινε η ερώτηση Ελένη στο Γιάννη το Σπαλιάρα. Βρήκαν τον ειδικό και το ρώτησαν. Οι ερωτήσεις που τους κάνουν πάντα. Είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Και πιπεράτες. Και πιπεράτες. Και αυτή, όπως είπε ο Σάκης Ανιμανίδης, ήταν τυχαία η σειρά και του κάθεται η ερώτηση. Ποια είναι η μέση διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης. Αποθεώθηκε. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας γιατί το έχουμε δει όλοι. Το ναι, ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Μη σας πω, το ξέρετε κι εσείς. Αλλά αν δεν το είχαμε δει πραγματικά, πόσο θα λέγατε, όχι σκεπτόμενοι ο καθένας τον εαυτό του, από ό,τι ακούτε και από τους φίλους σας. Για να βγει ένας μέσα στο όρος, κατάλαβες. Και με τα προκαταρκτικά, έτσι. Αυτό είναι σεξουαλική πράξη. Έτσι. Εγώ θα έλεγα 20 λεπτά, παιδιά. Κοίταξε, Φωτεινή, τα προκαταρκτικά να είναι και μισή ώρα. Και όλο το υπόλοιπο 32-33. Όχι, προκειμένου να ξεφορτωθούν το υπόλοιπο. Άμα δεν μπορεί το υπόλοιπο, το καταλαβαίνω, Γρηγόρη μου, γιατί είσαι και σε κρίσιμη ηλικία. Αλλά άμα έχει και προκαταρκτικά και basic θέμα. Τι λέει τώρα, μισή ώρα προκαταρκτικά, τι είμαστε. Φωτεινόλα, θα πω το σύνολο καμιά 45 λεπτά, σα αρέσει. Να τα αφήσω. Εμείς θα στηρίξουμε. Είναι πολύ να τα αφήσει και να βάλει ένα άλλο, σε παρακαλώ. Πάντως, η απάντηση του Σπαλιάρα κάπου τρόμαξε και του μαχητέ. Τείχο-τείχο φύγανε μετά από το γιατί λέει. Και ο Τσάνγκ, είδε, είπε ένα λογικό χρόνο. Να πούμε ότι δίναμε κάποιο δίκιο. Ένα λογικό χρόνο. Έδωσε ένα κυρίαρχο χρόνο 15 λεπτών. 13 έδωσε. Εντάξει. Παγκόσμιε έρευνε και έρευνε. Εντάξει, ρε παιδιά. Δεν είναι κι άσχημο. Το 13 τον λε μέσο όρο. Μη σκέφτεστε τα κρύα φαινόμενα κάθε φορά. Ή το πολύ τσακ μπαμ ή το πάει ώρε. Σαν μέσο όρο. Ο 13 δηλαδή σα κάνει μέσο όρο που ακούγεται. Ελάχιστο. Καλά στα αυτή. Λίγο και ο Τσάνγκ πήγε να το σώσει μετά. Λέει το διάβασα στο ίντερνετ. Τι να πει. Το πήρα από πάνω του. Είναι πολύ λίγο. Ο καημένο ο Τσάνγκ σαν κουλέλι. Στην παγκόσμια έρευνα που λέει ότι οι γυναίκε προτείνουν ότι ο καλύτερο χρόνο είναι τα 13 λεπτά. Ναι, έχει δίκιο. Κοίτα 13 με 20. Ποιε είναι αυτέ. Γιατί βρε Γρηγόρη μου, 13 με 20 δεν είναι μια χαρά χρόνο. Δηλαδή, οκ, μετά να βγούμε να κάνουμε και τίποτα. Παιδιά, 13 καθαρό χρόνο, όχι μπέλι. Χωρί διαφημίσει. Χωρί διαφημίσει. Ναι, παιδιά, θα με τρελάνε. Παιδιά, 13 σκαλέτα καθαρό, χωρί διαφημίσει. Δηλαδή, όχι μπαίνω. Βάζω τραγούδιο, ετό πεθαίνει τον αέρα. Δίνω με. Και τα δίνω όλα. 13 λεπτά, Ελένη, είναι ελάχιστο χρόνο, με καταλαβαίνει πιστεύω. Θα τη το πω σε όρου που. Δεν ξέρω νεολαία τι λέει. Είναι 5 βίντεο 15 λεπτά. Σκέψτε το λίγο έτσι. 5 βίντεο, αντέχει 5 βίντεο. Πέντε βίντεο που ρίχνουμε στην εκπομπή. Ναι, τριών λεπτών. Τριών λεπτών, 3-5-15. Ναι, όχι τα σκυλιά που χορεύουν. Συγγνώμη, μέχρι να μια αγκαλιά να κάνει. Και αυτό θέλει το χρόνο. Πώ θα κάνετε. Πατάτε γκάζι και τρέχετε. Τι κάνετε. Όχι, δηλαδή δε το. 5 δευτερόλεπτα. Να το... 2 δευτερόλεπτα. Τελείωσε. Τελείωσε. Μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα. Εσένα του Σπαλιάρα σου φαίνεται κανονικό το 25 γιατί πολλά μα τα λε. Και βέβαια, σήμερα. Γιώργο, κρίσταλε. Κρίσταλε. 25 και εργατικό, όχι. Αγωνιστή, όχι. Ξεπέτα. Πρέπει πάλι. 25 σερή. Ποιο είστε, ρε παιδιά, ο Γιουσέιν Μπολτ. Ο άνθρωπο το είπε σωστά. Δηλαδή τον μοιράζει το χρόνο. Τον μοιράζει. Μη σκέφτεσαι μόνο τον άντρα και λε 25 λεπτά, μπράβο του, πώ αντέχει. Γιατί μιλάμε για σερή, έτσι. Πώς ρε, ναι, θα πάω να φάω κιόλα ενδιάμεσα, σου ή θα το πω. Αχ, και δεν μπορώ να στο εξηγήσω, απαπά, 25, να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Όχι μπήκα, περπάτησα, σε έπιασα, σε φίλησα, αυτά βγάλω τα εκτός. Ελένη, εσύ με κατάλαβα. Συγγνώμη, με μπέρδεψαν και εμένα, δεν ξέρω. Εγώ είπα, σύνολο, πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε στην κρεβατοκάμαρη. Πάλι εκεί να την πες. Στην κρεβατοκάμαρη. Πετάω τα κλαρίνα και γίνεται χαμό. 25 λεπτά μπο, όχι ρέμος. Γιατί ο ρέμος δεν μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Μπράβο. Μπο. Ναι, ρε παιδιά, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά θα ξεκινήσεις μια διαδικασία. Μέχρι να ολοκληρωθεί, ναι, είναι τόσο ναι, χρόνο. Λέμε από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία και μετά. Εσύ θες με από την ώρα που δηλαδή, σαν να λέμε, μπήκε στα μάξι, έβαλε πρώτη και ξεκίνησε. Μα αυτό ναι. Λέει, τη ερωτική καθαρή πράξη. Από την ώρα που βάζει. Δεν είναι ερωτική η πράξη. Μην είναι και καλύτερη. Δεν βάζει νομίζω μέσα και το petting. Μην είναι και καλύτερη. Τι είπε, μωρέ, τι είπε. Το petting. Ποιο είναι αυτό, έχει σχέση με τα pet shop. Χαϊδεύεσαι και αυτό, ναι. Το μπαλαμούκι. Δεν είναι κανονική. Όχι, παιδιά, μην φοβάστε, είναι κανονική. Λοιπόν, δεν βάζουμε και τα χαϊδέματα, γιατί εσύ μπορεί να το ξεκινήσει από τη Λαμία και να πει αισθάνομαι ερωτικά, α χρονομετρήσω. Εχθές 2 ώρες το βράδυ ελίσαξα. Ενώ τη διαδρομή δεν τη βάζει. Ελένη, μόνο εσύ με κατάλαβε. Εγώ ρε, παιδιά, δεν το βλέπω έτσι, με συγχωρείτε. Δηλαδή, έτσι όπω το θέτετε, είναι σαν να λέμε ότι. Όλα δηλαδή, τα άλλα είναι άκερα. Δηλαδή τι είναι αυτό, αυτό δεν, είναι. Ρε, αυτό δεν λέγεται έρωτας, αυτό λέγεται ερωτική πράξη. Δεν ξέρω, αλλιώς το βλέπω, αλλιώς το βλέπετε, δεν ξέρω πώς τέθηκε η ερώτηση. Ναι. Εγώ άκουσα την ερώτηση, εγώ σκέφτηκα άλλο πράγμα, σκέφτηκα πόσο ένα ζευγάρι από τη στιγμή
που νιώθουν και οι δύο το ίδιο πράγμα και θέλουν να είναι μαζί από την ώρα που το ξεκινάνε, όπως μέχρι την ώρα που ολοκληρώνουν. Με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώνουν όλοι. Τότε θα και εγώ με την μία ώρα θα πάρω. Άρα είναι θέμα γούστου, παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε γιατί άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος. Εγώ τότε θα πάω με την μία ώρα. Τα 25 λεπτά φαίνεται λίγο. Και ο Γιάννης έτσι το κατάλαβε, λένε ο Σπαλιάρας. Πώς το κατάλαβε. Όλο μαζί. Όλο φαντάζομαι. Και είπε 35 λεπτά και λίγα. Γιατί 35 λεπτά. Αχ, άντρας. Τι είναι, ο Σαμψόν. Ρε Λέν, τι λες, για μιλάμε για ένα κανονικό ζευγάρι. Δεν μιλάμε για ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σήμερα και είναι μαζί ένα μήνα και φεύγουνε. Μιλάμε ζευγάρια κανονικά που είναι μαζί 5, 10 χρόνια, 15. Τι λέει Γελαλή, 7 λεπτά. Κατεβαίνω τα σκαλιά. 7 λεπτά λέει Γελαλή, είμαι σίγουρη. Όχι, όχι, δεν είπε 7. Πόσο είπε. Είπε συμφωνώ με τον Τζανγκ. 13 λεπτά. Εγώ συμφωνώ με τον Τζανγκ και είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον Τζανγκ, να το πούμε κι αυτό. Κι εγώ συμφωνώ. Α, τον δούμε τον Γιάννη Ελένη. Τι είπε, αγάπη μου. Κάτι. Ωραία, έχει δίκιο. Πε μα αύριο. Λοιπόν. Καταλάβαμε τι θα κάνει η Γελαλή απόψε. Όχι, όχι, είναι το σκηνοθέτη.